Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Σήμερα είπα λοιπόν να κάνω μια διαφορετική έναρξη, γιατί η εκπομπή παίρνει άλλη τροπή. Καταρχήν από καλό μήνα, όμορφο, δημιουργικό, έχουμε μπει στο μήνα των αποκριών, για τα καλά μπορώ να πω, και δεν θα μπορούσε να λείψει από την έναρξη της σημερινής εκπομπής η Στέλλα Κουτσουράκη από το Kids Party, μια αγαπημένη μου φίλη, μια αγαπημένη μου συνεργάτης. Και γιατί το λέω έτσι, γιατί την ονειρική στιγμή του παιδιού μου την έκανε ακόμα πιο μαγική. Γλυκιά μου Στέλλα, τι κάνεις? Μία μικρή διόρθωση, Στέλλα Κουστουράκη. Α, Κουστουράκη! Ακούω σε όλα και μοντέλο. Ναι, ναι, έχεις δίκιο, δεν φοράω τα γυαλιά μου, καταλαβαίνεις. Πώς είσαι, γλυκιά μου Στέλλα? Ιδιαίτερη τιμή που με κάλεσε στην εκπομπή σου, γογό μου, και ιδιαίτερη τιμή που με κάλεσε και στα γενέθλια της κόρης σου. Που το εμένα κάναμε... να δεις τι τιμή μου έκανες και πόσο ωραία περάσαμε, μικρή και μεγάλη. Το τονίζω λοιπόν. Η Στέλλα είναι η ίδια με την οποία έχει δημιουργήσει αυτή τη μαγεία των παιδιών. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που αγαπάει πάρα πολύ τα παιδιά, διότι και η ίδια μανούλα σκέφτηκε να κάνει ό,τι θα έκανε και στο δικό της ακριβώς παιδί. Όπου έχω να τριχιάσει. Τα λέω καλά, γλυκά. Τα λες πάρα πολύ καλά. Να πούμε βέβαια ότι εσύ είσαι πάρα πολύ γνώριμη, γιατί σε αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχουμε συναντήσει και σε άλλα τηλεοπτικά πάνελ, σε άλλα τηλεοπτικά δίκτυα. Είναι ένα πάρα πολύ αγαπητό πρόσωπο. Και μέσα από το χιούμορ σου και το μπρίο σου, έχεις κάνει το Kids Party. Ήταν κάτι που δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο. Τυχαία δηλαδή κάποιος μου κάνει την πρόταση να γίνω ανιματέρ. Mm-hmm. Κάθε φορά έβαζα όλη μου την ενέργεια. Έκανα καινούργιες ιδέες, καινούργια παιχνίδια. Που λέω, γιατί να μην το πάω ένα βήμα πιο πέρα. Οπότε έχω χτίσει μια υπέροχη ομάδα που πραγματικά θέλει και τα παιδιά και οι γονείς, όπως είπες, να περάσουν πάρα πολύ όμορφα. Αυτό είναι δηλαδή ο σκοπός. Τώρα να φωνάξει κάποιον άνθρωπο απλά να απασχολεί τα παιδιά. Κοίταξε, δεν έχει νόημα. Εγώ θα μιλήσω από προσωπική εμπειρία και όποιος θέλει μπορείτε να δείτε σε όλα τα social media. Κάποιοι μου είπανε γιατί πρόβαλε το πάρτι που μου οργάνωσε η Στέλλα μου με φοβερές μασκότ, φοβερή θεματολογία. Εμείς είχαμε την Έλσα τη Φρόζεν, αλλά να τονίσω και να πω ότι όποιον ήρωα αγαπάνε τα παιδιά σας μπορούν να το πραγματοποιήσουν τα kids party. Σωστά. Και βάζω τα kids party γιατί είσαι ομάδα. Εσύ είσαι ο επικεφαλής, είσαι ο άνθρωπος που οργανώνεις, αλλά δεν μπορεί να δημιουργηθεί μόνο έτσι. Όχι, βέβαια. Το kids party, γιατί. Πάμε λίγο να τα πάρουμε από την αρχή. Ναι. Καταρχήν, πώς μπορούμε να σε βρούμε, πόσο πριν πρέπει να κλείσουμε το πάρτι και αν είναι χαμηλά ή πολύ οικονομικά τα budget. Γιατί εμένα το πρώτο που με ρωτήσαν οι γονείς είναι τι δώσατε, μια περιουσία για αυτό το πάρτι. Εδώ λοιπόν θέλω να τονίσω οικονομικά πάρτι, πρωτότυπα, ιδιαίτερα και φτιαγμένα με αγάπη. Πάμε λοιπόν να μου πεις πώς μπορούμε να σε βρούμε και πόσες μέρες πριν πρέπει να κλείσουμε το πάρτι. Γιατί ξέρω ότι είσαι και full. Ναι. Είμαι full, έχω βέβαια μεγάλη ομάδα. Είμαστε 12 άτομα και λόγω και αποκριών έχει μεγαλώσει κι άλλο. Και τελαπόγκο, και τελαπόγκο, και τελαπόγκο. Λοιπόν, μπορούν να μας βρουν στα τηλέφωνα επικοινωνίας που εμφανίζονται, στο Facebook, σε όλα τα δίκτυα τέλος πάντων τα κοινωνικά και στο τηλέφωνό μας. Καλό θα ήταν να μας κλείσουν ένα μήνα νωρίτερα. Να πω ότι όλα τα στοιχεία αναγράφονται στο κάτω μέρος της οθόνης μας. Mm-hmm. Οπότε για τη δική σας διευκόλυνση μπορείτε να καλέσετε όσο πιο γρήγορα γίνεται για να κλειδώσετε την ημερομηνία σας. Να πω ότι καλύπτεις από μεγάλους δήμους. Να πω ότι καλύπτεις παιδικά event, πάρτι, γενέθλια, σχολικές αλλά και την πιο ονειρική στιγμή της ζωής του ζευγαριού που είναι παράλληλα με τη βάφτιση. Σωστά. Σωστά. Πόσες μασκότ διαθέτει το Kids Party? Τόσες που είμαι στα όρια διαζυγίου. Σωστά κι αυτό. Δεν χωράμε. Δεν υπάρχει κάποια στολή ή μασκότ που δεν έχουμε. Ακόμα και να υπάρξει κάποια που πρόσφατα έτυχε να με ρωτήσουν, πήγα την πήρα κατευθείαν. Ναι, ναι, μπορώ να ομολογήσω σε αυτό ότι ο επαγγελματισμός σου είναι τόσο άρτιος όσο εσένα, όσο και των κοριτσιών με τον οποίο συνεργάζεσαι, γιατί δεν έχεις μόνο κορίτσια που έχουν αγάπη προς το παιδί γιατί είναι και οι ίδιες μανούλες, έχεις και πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς με τους οποίους ενασχολούνται με το παιδί ενεργά από παιδικούς σταθμούς, έχεις και δασκάλες συνεργαστεί κατά καιρούς. Ναι. Θα μεγαλώσει η ομάδα μας. Θα μεγαλώσει πάρα πολύ η ομάδα μας. Κάθε φορά κάνουμε και κάτι καινούριο. Δηλαδή το να κάνω τα ίδια πράγματα με πριν ένα χρόνο δεν έχει νόημα. Γιατί πολλές φορές μας καλούν και δύο και τρεις φορές για τα άλλα παιδάκια τους ή από φίλους τους. Οπότε να βλέπουν ένα ίδιο πρόγραμμα
Βαρετό. Έχετε ένα μεγάλο πρόγραμμα από φούσκες. Τα πάντα. Τα πάντα. Μέχρι και έφε καπνού πήρα προχθές. Τώρα, όταν ρωτάτε και απορείτε, γιατί βλέπετε την εικόνα, σας αρέσει, αλλά λέτε ότι η τσέπη μου δεν με φτάνει, ωστόσο. Να πω ότι ο τιμοκατάλογος είναι πάρα πολύ οικονομικός και επειδή οι παροχές της Στέλλας μου είναι τόσες πολλές, μπορούν να καλύψουν όλα τα βαλάντια, όλες τις τσέπες και για όλες τις οικογένειες κανένα παιδάκι να μην μείνει παραπονούμενο, ούτε αυτό που λέμε έτσι, να μείνει με τον καημό. Ο ήρωας που ονειρεύονται θα έρθει στο σπίτι σας, στο χώρο σας ή εκεί που πραγματοποιείτε το πάρτι. Kids Party, λοιπόν, θα απευθυνθείτε στην κυρία Στέλλα Κουστούρακη, η ίδια την έχω εδώ στον καναπέ, οπότε κλείστε άμεσα την ημερομηνία. Ξαναπες μου το τηλέφωνο που μπορούν να σε βρούνε, διότι περνάει και ο τηλεοπτικός χρόνος. Ναι, 697-0082-058. Πολύ σημαντικό αυτό που είπες για τα βαλάντια. Εγώ αυτό που μπορώ να αγγίθω είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο ή όποιο ποσό και να δώσει μια μαμά για το πάρτι, να πει να μην μπει χαλάλι. Πραγματικά. Θα το πω εγώ. Δηλαδή το χαμόγελο που βλέπεις στο παιδί σου. Μέχρι τώρα φωτογραφίες εγώ ανεβάζω. Άστο, εμάς τι μας έκανες μεγάλη ζημιά. Άστο, όλη μέρα έλυσα αντινόμαστε. Καταρχάς τα παιδιά γελάνε πάρα πολύ. Περνάνε πολύ ωραία. Και εμείς περνάμε πολύ ωραία. Δεσμεύεσαι για την άλλη εβδομάδα, γλυκιά μου, Στέλλα, να είσαι εδώ. Κάτσε λίγο για να πάω σε μια αναφορά και θα σας πάω στο Soco Event. Soco Event, λοιπόν, και τεντέλα. Και κοιτάξτε πώς δένει τώρα όλο το θέμα. Έχετε κάνει το πιο ωραίο πάρτι της ζωής σας με μασκότ και ούτω καθεξής. Όμως, δεν πρέπει να συνοδεύετε αυτό το πάρτι με μια πάρα πολύ ωραία τούρτα. Ντεντέλας. Δεν πρέπει να έχουμε την ανάλογη διαρρύθμιση. Soco Event. Σε συνδυασμό, λοιπόν, Soco Event και Ντεντέλας, η βραδιά γίνεται ακόμα πιο ωραία. Πάμε να δούμε το βίντεο και μετά εδώ συνεχίζουμε με εκλεκτούς καλεσμένους. Φύγαμε. Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε. Σήμερα στην παρέα μου έχω ένα πάρα πολύ ωραίο αγόρι. Αλλά δεν θα σταθώ στο ωραίο αγόρι. Θα σταθώ στην πολύ πολύ ωραία φωνή. Νέος καλλιτέχνης, νέο αίμα, αλλά με πάρα πολλά χρόνια πορείας στο μουσικό στερέωμα. Μάκης Μπερδές λοιπόν κοντά μας, ένα πάρα πολύ έτσι γλυκό πλάσμα. Ένα πλάσμα που θα μας απασχολήσει για αρκετό καιρό μετά. Τι κάνεις, γλυκέ μου Μάκη? Γεια σου, εγώ. Τι υπέροχα λόγια είναι αυτά. Τι υπέροχα λόγια. Κάθε φορά που έρχομαι σε σένα εδώ πέρα, μου φτιάχνεις τη διάθεση. Εγώ λέω απλά αυτά που έχω, αυτό που βλέπω μπροστά μου. Πραγματικά είσαι ένας καλλιτέχνης με πολύ σεβασμό απέναντι στο ελληνικό τραγούδι. Το αγαπάς πολύ. Είσαι ένας άνθρωπος που σε είδαμε και σε τηλε reality που ξεχώρισες, που σε αγάπησαν. Και εκεί ο κόσμος, δεν θα σταθώ στα υπόλοιπα, στον κόσμο. Είχες τεράστιο γκέλ από τον κόσμο. Θύμισε μόνο το. Γιατί τα μπερδεύω εγώ αυτά τα μουσικά. Είχα πάει σε Ελλάδα, έχεις ταλέντο όταν ήμουν μικρός. Ήμουν δηλαδή γυμνάσιο κάπου εκεί. Και τώρα μικρός είσαι, βρεμακή μου. Και τώρα μικρός είμαι, ναι, εννοείται, εννοείται. Όταν ήμουν ακόμα πιο μικρός. Α, μπράβο, τώρα το τοποθέτησες σωστά. Έτσι. Βέβαια, εσύ έχεις το ελιξίριο της νεότητας, να ξέρεις. Είσαι τόσο γλυκό παιδί και είσαι τόσο καλό παιδί, το μέσα σου με το έξω σου. Συμβαδίζει απόλυτα. Τίποτα, κάθε μέρα θα έρχομαι εδώ, να ξέρεις. Εδώ θα παίρνουμε καφέ, να μου λες τέτοια λόγια να μου ανεβάζεις. Κάθε μέρα είμαι κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα, κάθε εβδομάδα. Μια χαρά. Μάκη μου γλυκέ, εγώ σήμερα σε έχω φωνάξει να μου πεις τα νέα σχέδια, να πω ότι βλέπουμε παράλληλα και το νέο σου κλιπ. Τέλεια. Θέλω λοιπόν να μου πεις δύο λόγια. Είναι πολύ συγκινητική η στιγμή από τη στιγμή που υπόγραψες με τη δισκογραφική σου εταιρεία. Θέλω να τα πεις μόνος σου, γιατί ξέρω ότι περίμενες αρκετό καιρό να έρθει αυτό το κάτι. Έτσι. Γιατί κάθε καλλιτέχνης αυτό περιμένει επί της ουσίας. Εννοείται, εννοείται. Περιμένει να ανταμυφθεί ο κόπος του και η δουλειά Πόσα του. Πόσα χρόνια τραγουδά συνολικά? Σε live είμαι από τα 18 μου, κάπου εκεί, 17-18 περίπου. Πολύ είναι. Ναι, 10 χρόνια περίπου. Το μικρόβιο το είχες από τα 8 σου. Το μικρόβιο το είχα από τα 8, έπεσες πάρα πολύ μέσα, γιατί από τότε ξεκίνησα να γράφω. Α, γράφεις και στιγμό και μουσική. Γράφω και στιγμό. Δηλαδή και τα καινούργια σου τραγούδια που κυκλοφορούν και στο YouTube. Η εταιρεία που κυκλοφορείς καταρχήν, θέλω να βγει διαστόματος Μάκη Μπερδέ, γιατί είναι τιμή σου που είσαι εκεί και θέλω να πεις. Εννοείται, εννοείται. Και ποιους θες να ευχαριστήσεις. Εννοείται. Λοιπόν, έχω κυκλοφορήσει 5 κομμάτια από την Panic Records μέχρι στιγμής. Το γαλάζιο είναι το τελευταίο μέχρι στιγμής, το 5ο. Εγώ σε ποιο κλιπ θα παίξω?
Σε ποιο κλειπ, στο επόμενο. Στο επόμενο. Στο καλοκαιρινό. Α, μπράβο, γιατί έτσι θέλω. Θέλω να βγάλω το κορμάκι μου, θέλω να είμαι σε πισίνες. Μια χαρά, μια χαρά. Έτσι. Να πω ότι και εσύ βλέπω ότι κάνεις πάρα πολύ ωραία πράγματα, γιατί σε είδα και σε βίντεο κλειπ και ήσουν εξαιρετική, έτσι. Τα είδα και τα δικά σου. Τότε, να μην παίξω στο βίντεο κλειπ, μην παίζουν άλλοι. Εμείς να τραγουδάμε. Μια χαρά, μια χαρά. Ό,τι θέλεις. Λοιπόν, οπότε. Από την Bunny Cracker μου είπε. Ναι, λοιπόν, είναι το Γαλάζιο, το τελευταίο μου κομμάτι. Νιώθω πάρα πολύ χαρά για αυτή τη δουλειά, γιατί. Έχω γράψει το κομμάτι μαζί με την Ελένη Γιανατσουλιά, που είναι μία στιχουργός υπόδειγμα που την θαυμάζω πάρα πολύ και έχει γράψει τρομερές επιτυχίες. Έχουν δουλέψει πάρα πολλοί άνθρωποι για να γίνει αυτό το πράγμα έτσι, αυτό που βγήκε τέλος πάντων. Ο Γιάννης Μαργιετουσάκης που έκανε τη σκηνοθεσία του βίντεο κλιπ, ο Νεκτάριος Βασιλείου που παρέα κάναμε την ενορχήστρωση. Είναι ένα κομμάτι διαφορετικό από τα υπόλοιπα που έχει κυκλοφορήσει σε ύφος. Είναι ελαφρολαϊκό, είναι ένα ναι, χασάπικο. Έκανες λίγο την ανατροπή, ενώ στο μυαλό μου με την κιθάρα σου πιο ερωτικός. Εδώ λοιπόν σε είδα να. Καλά, κοιτάξτε να δεις. Είσαι ένας καλλιτέχνης που έχεις γκάμα ρεπερτορίου. Αυτό δεν το ανέρει κανείς. Έτσι, δηλαδή μπορεί να πας από γάμο, όπως σε πανηγύρι. Είσαι τραγουδιστής, είσαι ερμηνευτής. Οπότε απαιτείται. Στο κομμάτι αυτό να έχεις τα πάντα, τον άμμο της θάλασσας που λέμε. Και είσαι ένα παιδί που το έχεις. Σίγουρα. Εντάξει, ο τραγουδιστής για μένα οφείλει να έχει ευρύ ρεπερτόριο γενικά. Εγώ με τις άποψες ότι η μουσική είναι κάτι πολυδιάστατο, δεν έχει ταμπέλες. Και εγώ, συμφωνώ. Σαν δημιουργός, προσπαθώ γενικά να κυκλοφορώ πράγματα τα οποία να μου μιλάνε στην ψυχή, όσο ρομαντικό και αν ακούγεται αυτό. Δεν κυκλοφορώ κάτι βάσει κάποιας γραμμής ή κάποιου σχεδίου που ακολουθώ. Όποιο κομμάτι με αγγίξει από αυτά που δημιουργώ. Αυτό θα κυκλοφορήσω, οπότε δεν το πάω βάσει κάποιου στυλ ή δεν θα με χαρακτηρίσω απαραίτητα ως λαϊκό τραγουδιστή, pop τραγουδιστή. Νομίζω ότι, άκου, εσύ επειδή είσαι πολύ όμορφο αγόρι, το ξέρεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις, σου βάζω λίγο και την ταμπέλα του ομορφούλη, αλλά εμένα σε συνδυασμό ομορφούλης με φωνάρα μου κάνει, όχι ομορφούλης, κούκλος είσαι βασικά, έλα, κούκλος με φωνάρα. Και εσύ είσαι πάρα πολύ όμορφη. Σε ευχαριστώ, εγώ. Αν δεν έχεις τα χρόνια που θα σου κάνω. Κούκλες με φωνάρα και καλό παιδί και έχεις γνώσεις πάνω στη μουσική, γιατί πρόσεξε με να δεις, αυτή είναι η τέλεια τριλογία που λέμε, η τέλεια τριπλέτα, δηλαδή έχω γνώσεις στη μουσική, είμαι όμορφος, έχω φωνή. Δεν υπάρχει πιο top of the top. Ξέρεις και μουσικά. Δεν μπορώ να μιλήσω εγώ για μένα. Ξέρεις και μουσικά όργανα. Είμαι και δάσκαλος πιάνου, παίζω πιάνο. Να τα, ένα το αγόρι μου. Λοιπόν, το βλέπεις, είσαι παιδί μου γεννημένος από την κοιλιά της μαμάς σου, γεννήθηκες να κάνεις αυτό. Ξέρεις τι, πολλοί είναι οι άνθρωποι που γεννιούνται, εγώ ας πούμε το έχω πει για μένα. Λέω, έχω γεννηθεί να μιλάω και στον ύπνο μου ακόμα να παραμιλάω. Okay. Οπότε γι' αυτό λέω, είναι κάποιοι άνθρωποι, εσύ έχεις άστρο. Φαίνεται ότι είσαι το παιδί με το οποίο θα ανέβεις πάνω και θα λάμψεις. Συνεργασίες έχουμε τώρα. Λοιπόν, έχω συνεργασίες. Να πω ότι εμφανίζομαι κάθε Παρασκευή στο Απρόπτο, που είναι στον Πειραιά μαζί με τον φίλο μου τον Παύλο τον Ασπρογερακά. Ένα με νέο αυτό παιδί. Το παλικάρι γνωριστήκατε σε κάποιο παιχνίδι. Είχαμε γνωριστεί στο X Factor. Δεν είχε μεταδοθεί βέβαια το δικό μου part, αλλά είχαμε γνωριστεί εκεί. Και ένα εξαιρετικό παιδί με πάρα πολύ καλή φωνή. Ταιριάζεται πολύ, να ξέρεις. Ταιριάζουμε γιατί είμαστε και φίλοι. Είσαστε και φίλοι, δεν η χημεία σας και on stage. Και ξέρεις τι, νομίζω ότι και εκείνο το παλικαράκι έτσι μου βγάζει και αυτό αυτή την ευγενική φυσιογνωμία. Είναι πολύ καλό παιδί, όπως αντίστοιχα πολύ καλός μου φίλος είναι και ο Δημήτρης Ορούσος, που δουλεύουμε μαζί τα Σάββατα στο Παλαιό Φάληρο. Α, έχεις άλλη δηλαδή εμφάνιση κάθε Παρασκευή μόνοι μας ναι. Στα Πρόπτο και ακριβώς. Κάθε Σάββατο στο αλλού. Στο Τριαντάφυλλο, με τον Δημήτρη το Ρούσο. Α, ωραία. Λοιπόν, Μάκη μου, άκου να δεις. Επειδή μία εκπομπή δεν σου φτάνει, γιατί θέλω να πω και για τις προηγούμενες δουλειές σου και το καθεξής. Αν δεν έχεις αυτό που θες να έρθει να σου ανεβάζω τη διάθεση, ωραία. Θέλεις να έρθεις την άλλη εβδομάδα να τα πούμε και λίγο με πιο μεγάλη μου χαρά. Έντονα όλα τα τραγουδιστικά σου, γιατί έχεις κάνει και άλλες δουλίτσες πριν την τελευταία. Πολύ σωστά. Σου. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν εδώ σήμερα, να σε ευχαριστήσω γιατί είσαι ένα καλό πλάσμα και σου εύχομαι ολόψυχα, ολόψυχα, θα σου το πω βέβαια και την άλλη εβδομάδα, καλή επιτυχία και καλό τάξιδι τραγουδάρα σου. Εγώ όμως σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να ξέρεις τα αισθήματα είναι αμοιβαία. Σε έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα σου λόγια. Εγώ. Και θα χαρώ πάρα πολύ να τα πούμε πάλι σύντομα. Θα χαρώ εγώ να κάνουμε το τραγούδι το καλοκαιρινό που είπαμε. Εκεί, εννοείται. Εκεί να δεις χαρά. Εννοείται. Λοιπόν, ακούστε τώρα εγώ που θα σας πάω. Θα σας πάω μέχρι την Ταβέρνα ο Κρητικός. Η Ταβέρνα ο Κρητικός λοιπόν που βρίσκεται στη Γαλινού, στην Αλφιάλη. Αν θες να φας και να πιεις καλά, θα πας στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Κρητίκαρο. Και φυσικά μην ξεχάσουμε και την εθελοντική πράξη.
για τον άνθρωπο που ξέρετε ότι ταΐζει 250 οικογένειες και αν θέλετε κι εσείς να γίνετε εθελοντές, στείλτε, κάντε ένα κλικ, ακολουθήστε τον σε όλα τα social media και στείλτε μήνυμα την επιθυμία σας να συμμετέχετε κι εσείς στη δράση για τον άνθρωπο. Πάμε να δούμε το βίντεο και μετά συνεχίζουμε εδώ με πολύ ωραία θέματα. Πάμε. Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε με έναν εκλεκτό ακόμα συνεργάτη μας, τον κύριο Γιάννη Χατζηγεωργίου. Ο κύριος Γιάννης Χατζηγεωργίου, συγγνώμη, είναι πολύ γνωστός δικηγόρος, τον έχετε δει πάρα πολλές φορές στον τηλεοπτικό μου καναπέ, στο τηλεοπτικό μου σπίτι. Είναι όμως ένας δικηγόρος που ειδικεύεται κυρίως στα... Συνταξιοδοτικά. Πολύ καλά το είπατε, γιατί μου αρέσει έτσι ο τρόπος που το λέτε. Στις συντάξεις λοιπόν, συντάξεις. Είτε πρόκειται για αναπηρικές συντάξεις, είτε πρόκειται... Για γύρατος. Για γύρατος, τι κάνετε καταρχήν, θα σας μαλώσω. Κύριε Γιάννη μου γλυκέ, που μου έχετε λείψει πολύ. Τώρα εδώ τι να πούμε. Να πούμε καλό μήνα, σίγουρα θα το πούμε. Και καλό επειδή έχουμε μήνα, να τα πούμε τόσο πολύ καιρό. Είχαμε πολύ καιρό γιατί τσακωνόμασταν με τον Εύκα, καταλάβατε γι' αυτό. Να σας πω, παρόλο που έχει περάσει μήνες, οφείλω να σας το πω, άσχετα αν τα λέμε εμείς και off, καλή χρονιά στα δικαστήρια. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Να είναι καλή χρονιά. Ευχαριστούμε, μακάρι, μακάρι. Να είναι μακάρι. Μια όμορφη, ήσυχη μακάρι. Χρονιά με τις συντάξεις. Κάθε φορά ευχόμαστε να είναι η καλύτερη χρονιά, ας ελπίσουμε μια φορά να πετύχει η ευχή μας. Όχι, να μην το ελπίζετε, να είστε σίγουροι για φέτος. Είμαι σίγουρος. Αφού μου το είπατε εσείς, τελείωσε. Θέλω τόσο πολύ σιγουριά, γιατί βλέπω ότι γίνονται μεγάλες εξελίξεις. Ναι. Υπάρχουν διάφορα. Βέβαια, όπου υπάρχουν και εξελίξεις, υπάρχουν και διάφορα κολλήματα, μέχρι, τουλάχιστον στον τομέα το δικό μου, μέχρι πάλι να καταλάβουν το νέο σύστημα, μέχρι ο κόσμος να καταλάβει αν εμπίπτει στις διατάξεις του νέου νόμου, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Δηλαδή θα χρειαστεί κάποιος χρόνος προσαρμογής, αναγκαστικά αυτό γίνεται, αναγκαστικά. Οπότε οι ερωτήσεις είναι πολλές, εξού, τα θέματα λοιπόν, μπλέκονται. Εξού και η απουσία σας από την εκπομπή, διότι πραγματικά με τις αλλαγές, με τις δραγδαίες εξελίξεις, οι αίθουσες των δικαστηρίων είναι μονίμως γεμάτες. Καλά, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, ας το συζητήσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή, για ποιο λόγο είναι γεμάτες οι αίθουσες των δικαστηρίων. Τουλάχιστον να βγαίνει επιθυμητό αποτέλεσμα. Εμένα αυτό με νοιάζει, κύριε Γιάννη. Δηλαδή, το να... Κοιτάξτε, τελικά... ας πούμε τους τελευταίους δύο μήνες, παρότι μεσολάβησαν και οι γιορτές, παρατηρώ μία μείωση χρόνου στην έκδοση των συντάξεων. Σε γενικό επίπεδο. Μείωση αυτό... χρόνου. Α, χρόνου. Νόμιζα μείωση χρόνου γενικά των έκδοσης. Συντάξεων. Όχι, 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 όχι. Αυτό σημαίνει ότι κάτι πάει καλύτερα. Και μάλιστα, εγώ δεν κρύβομαι και πίσω το δάχτυλό μου, από φορείς όπως το ΤΣΑ, είναι το Ταμείο των Αυτοκινητιστών, το οποίο υπάγεται στον ΟΑΕ, που έχει συμπεριλάβει και το ΤΕΒΕ. Έχουμε πιο γρήγορες απαντήσεις στις περιπτώσεις διαδοχής ασφάλισης και έτσι προχωράει πιο γρήγορα η έκδοση της σύνταξης. Βέβαια, αντιλαμβάνομαι ότι το πιο γρήγορο δεν σημαίνει και πάντα πιο σωστό. Δηλαδή γίνονται και κάποια λάθη. Θα σας πω και κάτι άλλο. Όποιος βιάζεται λέει σκοντάφτη. Εγώ αυτό ξέρω να πω. Ναι. Και δεν ξέρω αν ισχύει στην προκειμένη περίπτωση, αλλά έτσι όπως μου το διηγείστε, να το πω κι αλλιώς, αυτό αντιλαμβάνομαι. Ξέρετε τι γίνεται. Ο κόσμος φωνάζει, θέλει άμεσα και λόγω ψηφιοποίησης και τα σχετικά. Ακόμα δεν έχουμε περάσει στη πλήρη περίοδο ψηφιοποίησης για τους ανθρώπους που θα βγουν στη σύνταξη. Υπάρχει ακόμα ένα μεγάλο μέρος εργαζομένων ή μη που έχουν θεμελιώσει το δικαίωμα και κάνουν έτσι για συνταξιοδότηση, οι οποίοι λειτουργούν ακόμα, έχουν χρόνο ασφάλισης με τα παλιά καθεστώτα, με τις καρτέλες και τα σχετικά. Οπότε αναγκαστικά εκεί θέλει χρόνο. Ένας άνθρωπος που θα συνταξιοδοτεί μετά από 15 χρόνια θα συνταξιοδοτεί σε μια μέρα. Ναι. Γιατί είναι μια μέρα, δύο μέρες, πέντε μέρες.
Γιατί θα είναι... Καλά, τώρα μην κολλήσουμε ακριβώς αυτό το χρόνο, αν είναι μία μέρα μέχρι πέντε μέρες. Όχι, θέλω να παίζει ρόλο δηλαδή. Θέλω να πω, όλος ο ασφαλιστικός βίος για έναν εισηγητή που θα κάνει τη δουλειά του για την απονομή, είναι όλος μηχανογραφημένος και ψηφιοποιημένος. Δεν θα γίνει το 1976 να δούμε αν έχει κολλήσει το χαρτοσημάκι πάνω στο ΔΑΤΕ. Καταλάβατε. Δηλαδή, ή αν έχω χάσει, πρέπει να τα βρω και το ένα και το άλλο. Έτσι θα είναι πολύ πιο σύντομα. Όσο προχωράμε και φεύγουν οι παλιές φρουρές που δεν... έχει γίνει μεγάλη δουλειά ψηφιοποίησης μέσα, αλλά θέλει και λίγο υπομονή. Εγώ να πω, θέλει πάρα πολύ υπομονή, ειδικά ναι. Όταν μιλάμε για σωστά βήματα ό,τι αφορά τη συντάξη και ανεξάρτητα ποια σύνταξη θέλετε να κοιτάξετε να πάρετε, γιατί πρόκειται για το μέλλον σας, δηλαδή είναι... Είναι για το χρόνο, είναι μόνιμη η σύνταξη, εκτός από τις εξαιρέσεις που έχουμε πει για το θέμα της αναπηρίας. Ναι, εκεί έχουμε μιλήσει, βέβαια θα το ξαναναλύσουμε αυτό κάποια στιγμή το κομμάτι, γιατί είχατε να έρθετε και καιρό, οπότε, καλά, όποιον αφορά, σίγουροι είμαι ότι είναι ενημερωμένος. Αλλά καλό είναι για τον κόσμο που ίσως δεν ξέρει. Και η παραπληροφόρηση, το έχω πει, μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι λανθασμένη, εντελώς λανθασμένη. Καλό θα είναι λοιπόν πάντα... Είναι παραπλανητική, συγγνώμη που σας διακόπτω. Α, σωστό. Είπατε την πιο σωστή λέξη, κύριε Γιάννη. Είναι παραπλανητική. Όταν βλέπεις ένα πηχαίο τίτλο «Έξοδος στα 57». Το έχετε δει και αυτό να λέγεται. Φυσικά. Κατά κόρον. Και σε σοβαρά... Και σε σοβαρά ζητήματα, κανάλια και ειδησιογραφικά πρακτορία και μετά αρχίζεις και διαβάζεις μέσα και λες, καταρχάς είναι συνήθως ανυπόγραφα, έτσι. Εκεί είναι το χειρότερο. Ναι, και αρχίζουν τα τηλέφωνα των πελατών και μου λένε, διάβασα αυτό. Ξέρετε, αυτό που με εξοργίζει κάθε φορά είναι, μα μου είπανε, μα άκουσα. Μα είπε η τηλεόραση. Μα να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Το πολύ απλό. Εγώ δεν είμαι ειδησιογραφική εκπομπή. Είμαι μια light εκπομπή, μια ανάλαυρη εκπομπή. Απλά πιάνω και θέματα. Επικαιρότητα. Απλά του κοινού που, σαν κι εγώ, ένας πολίτης, θα έρθω στη θέση τους μετάβρο να τα ρωτήσω. Πώς επιτρέπονται να βγαίνουν τέτοιες παραπληροφορήσεις? Θα σας απαντήσω, ρωτήστε την Κομισιόν που μας καταδίκασε. Ναι. Μας καταδίκασε τις προάλλες. Για το κράτος δικαίου μας και εναντίον ειδικά των δημοσιογράφων. Α. Δηλαδή ότι δεν τους αφήνουμε να κάνουν τη δουλειά τους. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ σας λέω, δεν θέλω να μπω σε τέτοια μονοπάτια, γιατί ότι δεν είμαι ειδησιογραφική. Εγώ απλά θέλω να πω με τη δική μου εκπομπή, που είναι μια light εκπομπή, αλλά βγάζει πολύ σωστά νοήματα. Πάντα εμπιστευόμαστε το δικηγόρο μας ό,τι έχει να κάνει με οποιοδήποτε θέμα μάλλον σας απασχολεί για τη συντάξη σας. Τώρα, θέλω να πω ότι σας βρίσκουμε στη Σόλωνος. Ναι, στη Σόλωνος 51. Κυρία, εγώ να κλείσω με κάτι. Βεβαίως να κλείσετε. Ναι. Ήταν ειρωνικό αυτό που είπα. Το κατάλαβα. Διότι καταδικαστήκαμε για την κατάχρηση που κάνουμε κατά του τύπου και την ανελευθερία του τύπου, ενώ... Αν γυρίσετε σε οποιοδήποτε θέμα, θα δείτε δημοσιεύματα και αναπαραγωγή δημοσιευμάτων, τα οποία είναι παραπλανητικά και ψεύτικα. Εγώ θέλω να το κλείσουμε έτσι, όμορφα, ενημερωθείτε για τα πάντα από τον κύριο Χατζηγεωργίου. Και τώρα, πού θα σας πάω εγώ? Θα σας πάω στη Χρυσή Ακαδημία. Στη Χρυσή Ακαδημία χορού, λοιπόν, μπορείς να μάθεις όλα τα είδη των χορών. Από Oriental μέχρι Χασαποσέρδικο, τα πάντα. Ετοιμάζεστε να παντρευτείτε και θέλετε τη χορογραφία του γάμου σας. Χρυσή Ακαδημία, με πάρα πολλά χρυσά μετάλλια στο ενεργητικό της. Το βίντεο μιλάει από μόνο του. Φύγαμε. Και τι λέτε να περάσουμε ευθύς αμέσως στη στήλη της αγάπης. Από τα Διεθνές Γραφεία Συνοικεσίων Λούις, η γλυκιά μου Έλενα Τζοβάνας και σήμερα κοντά μου, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων. Ένα κορίτσι πολύ όμορφο, ένα κορίτσι που θα το βρείτε στο κατόφλι των γραφείων Λούις, που βρίσκεται Καραΐσκου 117 στον Πειραιά. Τι κάνεις, γλυκιά μου Έλενα, καλό μήνα. Καλό μήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφά σου λόγια.
Είσαι σήμερα πάλι έτσι μια πανδεσία, όπως και τα μέλη των γραφείων σήμερα είναι πολύ ωραία. Πάντα ετοιμάζεις να απευθύνεις το λόγο στους ανθρώπους που εμπιστεύονται τα γραφεία Λούις και έχεις να μας πεις κάτι σημαντικό για σήμερα. Ναι, έχουμε ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Να μου πεις, γλυκιά μου, και να μου πεις και τα μέλη εννοείται, έτσι, γιατί είναι ωραία μέλη. Ανοίξτε λοιπόν το volume της τηλεορασής της και εσείς απλά ακούστε το πλάσμα αυτό που έχω στον καναπέ του εδώ με την Γογό, γιατί πραγματικά αυτά που λέει σας ενδιαφέρουν. Πάμε, γλυκιά μου, Έλενα, ο λόγος σε σένα. Μοναξιά. Υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Δυστυχώς είναι μια δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση που φέρνει την απομόνωση. Το αίσθημα αυτό δημιουργεί και προβλήματα υγείας, αλλά επηρεάζει και την κοινωνική μας ζωή. Μπορεί να είναι δύσκολο να βρούμε τρόπους να βγούμε και να γνωρίσουμε ανθρώπους για διαφορετικούς λόγους ο καθένας μας. Όμως υπάρχει μία λύση σίγουρη, αξιόπιστη και αποτελεσματική. Μία επιλογή που υπόσχεται και πραγματοποιεί απόλυτο τέριασμα, ευτυχία στο ζευγάρι, διάρκεια στη σχέση και μία απόλυτα ισορροπημένη κοινή ζωή. Πρόκειται για τα πασίγνωστα γραφεία γνωριμιών Λούις. Κοντά μας θα ζήσετε το απόλυτο τέριασμα. Εμείς έχουμε τα ιδανικά συστατικά. Ασφάλεια, εχεμήθεια, εμπειρία και κατάλληλες μεθόδους να φτιάξετε τη ζωή σας όπως εσείς θέλετε. Θα σας μιλήσω τώρα για έναν κύριο, 42 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος με σπουδές και μεταπτυχιακό στο Λονδίνο, κάτοικος Αγγλίας, ελεύθερος, κανονικού σωματότυπου, ευφυής, συγκροτημένος και υπεύθυνος, με χόμπι το μπάσκετ και το σκάκι, με ιδιόχθητο διαμέρισμα και εισόδημα 3.500 ευρώ μηνιαίως. Επιθυμεί σοβαρή σχέση με κυρία μορφωμένη, ήρεμη, ευγενική, με σκοπό τη δημιουργία οικογένειας, διαμονή στην Αγγλία. 55 ετών, καθηγήτρια, διαζευμένη, με ανεξάρτητα παιδιά, με εντυπωσιακά μπλε μάτια, εμφανίσιμη, χαμογελαστή, καλόκαρδη και ευγενική, ιδιαίτερα δοτική, με αγάπη στο πιάνο και στη μουσική, οικονομικά ανεξάρτητη, αναζητά γνωριμία με κύριο τρυφερό ευγενικό, σταθερό και κατασταλαγμένο, μορφωμένο, προσεγμένης εμφάνισης, με στόχο τη δημιουργία σοβαρή σχέση. Γλυκιά μου, Έλενα, μπορώ να σε διακόψω λίγο. Ωραία. Θέλω να πούμε καταρχήν πάρα πολύ ωραία τα στοιχεία να γράφονται και στο κάτω μέρος της οθόνης. Θέλω να πω ότι να μπουν, να πληκτρολογήσουν και να γκουγκλάρουν και παλιότερες εκπομπές αναλογικά με τις ημερομηνίες, διότι τα γραφεία Λούις κάνουν την εμφάνισή τους πάρα πολύ έντονη και πάρα πολλά καλέσματα έχουν από πάρα πολλά τηλεοπτικά δίκτυα από όλη την Ελλάδα. Οπότε, αν σας δεν ακούσατε κάτι, θέλετε να ξαναεπαναλάβετε την αγγελία να ακούσετε αυτό που είπε η γλυκιά μου η Έλενα, δεν έχετε παρά να μπείτε, να μπείτε σε όλα τα social όπως σας είπα, γραφεία γνωριμιών Λούις. Στα ελληνικά το γράφουμε. Ναι. Τα γράφουμε στα ελληνικά. Εγώ θέλω να πω σε αυτό το σημείο και να τονίσω ότι φτιάχτε τη ζωή σας. Η ζωή είναι μικρή και δεν θα το πω έτσι κλισέ αυτό που λένε όλοι. Πραγματικά, μέσα από τα γραφεία Λούις βρίσκεις τον ιδανικό σύντροφο. Θες τον ιδανικό σύντροφο για γάμο, θέλεις έναν ιδανικό σύντροφο για να περάσεις το υπόλοιπο της ζωής σου μαζί. Γραφεία Λούις, με μηδενικά διαζύγια. Γλυκιά μου, Έλενα, θέλω να τονίσω και να πω ότι εκεί θα βρείτε κοινωνιολόγους, όπως επίσης θα βρείτε ψυχολόγους και έχουν κάτι μαγικό. Έχουν κάτι μαγικό. Έχουν όλους εσάς τα μέλη που τους εμπιστεύεστε και πολύ καλά πράτετε. Να πω ότι έχουν μία τεράστια γκάμα προσωπικότητων από διάφορες ειδικότητες στον επαγγελματικό τομέα. Το σημαντικό όμως είναι ένα, ότι όλοι εσείς θέλετε να βρείτε, να πορευτείτε με το ολόκληρό σας. Εκεί λοιπόν θα βρείτε το παζ που σας αναλογεί. Γραφεία γνωριμιών, λοιπόν, Λούις. Δεν ξέρω κι εγώ πόσα συνεχόμενα έτη, έτσι δεν είναι? Πολλά. Πολλά, πολλά. Πάει από γενιά σε γενιά. Ναι. Οι κριτικές που έχουν γίνει είναι άψογες, είναι άριστες. Αν σας άρεσε λοιπόν και σας κάποια αγγελία και θέλετε πραγματικά, πραγματικά ενδιαφέρεστε όμως για να βρείτε το άλλο σας μισό, εγώ σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Και αν έχετε χειρεύσει ή είσαστε μία νέα κοπέλα, ένα νέο αγόρι,
που πραγματικά λόγω των συνθήκων της ζωής μας αναγκαζόμαστε να κάνουμε πάνω από μία και δύο δουλειές και πολλές φορές, γλυκιά μου Έλενα, και εμείς που είμαστε νέες κοπέλες το βλέπουμε αυτό, το φόρτο εργασίας είναι μεγάλο και δεν σας αφήνει περιθώριο για την προσωπική σας ζωή. Αφήστε τα όλα στα γραφεία Λουίς. Να σας τονίσω επίσης να σας πω ότι ανοίγει η καρτέλα σας, είναι μια μικρή συνδρομή, σαφώς, αλλά το υπόλοιπο της ζωής σας θα είναι το απόλυτο που ονειρευόσασταν σε όλη σας τη ζωή. Με μηδενικά διαζύγια. Μπείτε, δείτε και πιστείτε. Το συνοικέσιο, απλά θα πω Έλενα και έτσι θα κλείσω, δεν είναι ταμπού. Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, γλυκό μου πλάσμα, που ήσουν και σήμερα κοντά μας. Και θέλω να προχωρήσω τώρα και να σας πάω σε ανταλλακτικά. Σου χάλασε το μηχανάκι, Χαρίτος Μότο. Θέλεις να αγοράσεις μηχανάκι, Χαρίτος Μότο. Μιλάμε για μία επιχείρηση με την οποία εκεί θα βρεις τα πάντα σε μηχανάκια, γιατί έχει μία έκθεση στημένη να μπορείς να διαλέξεις, σε ανταλλακτικά, όπως επίσης και σε ρουχισμό για τα γρήγορα μηχανάκια. Τα πάντα λοιπόν για τα μηχανάκια, Χαρίτος Μότο. Με εγγύηση ό,τι σας δίνει σε ανταλλακτικά ή σε μηχανάκι και πάρα πολύ οικονομικές τιμές. Εγώ θέλω να σας πω, απλά εμπιστευτείτε τους. Η πείρα που έχει είναι τεράστια, από γενιά σε γενιά. Πάμε να δούμε το βίντεο και μετά εδώ συνεχίζουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Φύγαμε! Εδώ είμαστε λοιπόν με το Σωτήρι το Μεταξά και ξεκινάω με τη μία να λέω το γλυκό μου το Σωτήρι το Μεταξά. Ξέρετε πόσο πολύ το θαυμάζω για το λόγο του, το μυαλό του. Είναι ένας άνθρωπος με πείρα στις νομικές συμβουλές και όχι μόνο στις δικαστικές αίθουσες και φυσικά το θαυμάζω και για τις άλλες του ενασχολήσεις, διότι εκτός στις τηλεοπτικές εκπομπές που παρουσιάζει σε πάρα πολλά τηλεοπτικά δίκτυα, έχει κάνει και μία μη κερδοσκοπική εταιρεία που είναι για τα ζωάκια μας, τους τετράποδους φίλους και πάρα πολλά άλλα, όπως για τον άνθρωπο, μία πάλι μη κερδοσκοπική εταιρεία. Θέλω λοιπόν να του πω ένα ότι μου έλειψε πολύ, γιατί και το Σωτήρι μου έχω πολύ καιρό να τον δω. Τι κάνεις, Σωτήρι μου? Πώς πάμε, εδώ με τη γωγό. Εδώ με την κογό, εδώ που θα πας εσύ, Σωτήρι μου γλυκέ. Εγώ βέβαια σε απολαμβάνω και από τα άλλα τηλεοπτικά δίκτυα. Και εγώ σε απολαμβάνω στο Blue Sky. Εμένα με ναι, η αλήθεια είναι ότι και εγώ φέτος, Σωτήρι, έχω γίνει σαν και σένα. Όταν είμαι στο γραφείο, έχω δύο τηλεοράσεις ανοιχτές, αλλά τις έχω χαμηλωμένες στον ήχο. Ναι. Και όταν βλέπω κάτι ενδιαφέρον, ανοίγω και τη φωνή, κατάλαβες τώρα τι. Γιατί συνήθως δουλεύουμε, γράφουμε κτλ. Αλλά οι δύο τηλεοράσεις είναι ανοιχτές πάντα, μόνιμα. Και οπότε με απολαμβάνεις, σου κάνω παρέα. Και εμένα κάπως έτσι γίνεται, να ξέρεις. Κάθομαι στο δωμάτιο του σπιτιού μου, ειδικά όταν παίζεις κάτι μεσημεριανές ώρες και ξέρεις, χαζεύω τηλεόραση. Με έχεις να νουρίσεις πάρα πολλές φορές με τις εκπομπές σου. Με αυτά που λες, ο τρόπος που τα λες, ο τρόπος που τα διηγείσαι. Γιατί να πω ότι ο Σωτήρης, να ξέρετε, είναι μια εκπομπή μόνος του γενικότερα. Μην βλέπετε που έρχεται εδώ πέρα καλεσμένος. Σε όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές κάθεται μπροστά στην κάμερα. Ετοιμάζει σαφέστατα τη σκαλέτα του, το τι θα πει, αλλά τα λες μόνος σου. Τα λέμε απλά και κατανοητά. Πολύ. Είναι σαν φροντιστήριο, όχι νομικό φροντιστήριο για αυτούς που ενδιαφέρονται για τα νομικά. Είναι και πολιτικού περιεχομένου και κοινωνικού περιεχομένου και μέσα από τις εκπομπές φροντίζω να προωθώ και, όπως είπες, τις δραστηριότητες που έχω, που είναι το Σωματείο Αγαπάμε τα Ζώα, που mm-hmm. το έχω ιδρύσει... Μη κερδοσκοπικό. Μη κερδοσκοπικό, πάντα. Μη κερδοσκοπικό. Το 1999. Και το Μάιο του περασμένου έτους, του 2023, ίδρυσα μαζί με τον δημοσιογράφο James Saunders. Mm-hmm. Ιδρύσαμε μαζί και με άλλους φίλους και υποστηρικτές, τη μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση Έλληνες εν δράση. Και εδώ αφορμίζω θύσεις by the way που λένε με την υπόθεση του άλλου ανθρώπου, θα ήθελα να πω ότι εμείς κοιτάζουμε αυτό το πράγμα, το κάνουμε όσο πιο γίνεται τηρώντας τους νόμους του κράτους. Θα μπορούσαμε δηλαδή και εμείς να πούμε, εντάξει, έχουμε μία οργάνωση, δεν πάμε στην εφορία, δεν ανοίγουμε βιβλία, ξέρω, παίρνουμε λεφτά, δίνουμε λεφτά. Εσύ ειδικά τα πας όλα νόμιμα. Όχι. Τηρούμε όλες τις νομικές. Πέρα τη νομική σου ιδιότητα, γιατί σε πιάνει και το νομικό σου δαιμόνιο, δεν μπορείς, δηλαδή τόσα χρόνια,
Αυτό ήταν. Όχι, το έχω και ευθύνη, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Πέρα την ευθύνη, το κύριο σου επάγγελμα, εσένα, άλλοτε ενασχολείσαι και με τη μουσική και με το ένα καταπιάνεσαι, με όλα. Αλλά εσύ, σε μάθαμε, σε γνωρίσαμε. Είσαι δικηγόρος. Οπότε η νομική σου ευθύνη και η νομική σου υπόσταση δεν θα σου επέτρεπε ούτως ή άλλως. Έχει βέβαια μεγάλη γραφειοκρατία, μην νομίζεις. Καλά, δεν εντάξει, είναι Σωτήρη θέλει, μου, χαίρομαι πολύ. Ναι, ναι, γιατί τι ναι. δεν έχει γραφειοκρατία σήμερα, Σωτήρη μου. Ναι, ναι. Βασικά, κοίταξε, από όλη αυτή την υπόθεση μπορούμε να συμπεράνουμε ότι σε περιορισμένο κύκλο μπορεί μια συλλογικότητα, δηλαδή χωρίς να πάει στην εφορία και ανήκει βιβλία και να κάνει σωματείο νόμιμο, μπορεί να βοηθήσουν, ας πούμε, 5-10 άνθρωποι σε μια γειτονιά, σε μια τοπική κοινωνία, να βοηθήσουν κάποια οικογένεια, να μαζέψουν, ας πούμε, κάποια χρήματα, να βοηθήσουν. Αλλά όταν αυτό παίρνει έκταση, από εκεί και πέρα χρειάζονται. Σένα όλα αυτά τα χρόνια τα μάτια σου και τα αυτιά σου έχουν δει και έχουν ακούσει πάρα πολλά. Είσαι ένας άνθρωπος με τον οποίο, να το πω απλά, δεν σηκώνεις την αδικία, δεν τη θες την αδικία. Όχι, όχι. Δεν την ήθελες και ποτέ την αδικία. Γι' αυτό και είναι δικηγόρος. Ναι. Γι' αυτό. Υπερασπίζεσαι λοιπόν το δίκιο με όλο σου το είναι και γι' αυτό νομίζω ότι έχεις ξεχωρίσει, έχεις γίνει αγαπητός και θέλω να μου πεις για τον κόσμο που ίσως δεν γνωρίζει, που δεν νομίζω, ποιες είναι οι εκπομπές και πού σε παρακολουθούμε πριν κλείσουμε το κομμάτι της σημερινής ναι, μας κουβέντας. Η εκπομπή μου Αθήνα, Αττική Ελλάδα προβάλλεται σε τηλεοράσεις τα τελευταία 4 χρόνια. Τώρα είναι στο Ε, κάθε Κυριακή 3 με 4. Mm-hmm. Και υπάρχουν άλλες 2 εκπομπές, Έλληνες, Ελλάς, Κύπρος, Ομογένεια και μία διαδικτυακή που λέγεται Όχι άλλα ψέματα. Εκεί, όποιος κάθε πότε κάνεις τα live στη διαδικτυακή, ανακοινώνεις μέσα από τα social όταν media. Όταν έχω χρόνο, ναι, όταν έχω χρόνο. Ωραία. Και το προβάλλω εκεί μέσα από τα social media. Θα το ανακοινώσω. Από το ότι Twitter, από το δείτε Facebook, με, δείτε από το TikTok. Με και τα σχετικά. Ακριβώς. Ωραία. Ακριβώς. Το λέω γλυκέ μου σωτήρι. Όπως κάνω και για τη δική σου εκπομπή εδώ που εμφανίζομαι. Εντάξει. Δηλαδή. Εδώ όμως ξέρουν ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα, κατάλαβες τι λέω, και απλά ανακοινώνεις την παρουσία σου. Βεβαίως. Οπότε συντονιστείτε όλοι στα social media του Σωτήρη μεταξύ. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ γλυκέ μου Σωτήρη που σήμερα ήσουν κοντά μου και τώρα εγώ που θα σας πάω. Θέλετε να ταξιδέψετε με ασφάλεια και οικονομία? Κάση Holidays. Θέλεις να ταξιδέψεις με πούλμαν, αεροπλάνο ή καράβι? Κάση Holidays. Τα πιο όμορφα ταξίδια, τα ταξίδια αναψυχής, έχουν την υπογραφή Κάση Holidays. Εγώ θέλω να σας πω απλά ότι μπείτε, δείτε τις εκδρομές που τρέχουν, που είναι πάρα πολύ οικονομικές και σε λίγες μέρες έρχεται και ένα πάρα πολύ μεγάλο giveaway με ένα ολοκληρωμένο ταξίδι προσφορά από το Κάση Holidays. Πάμε λοιπόν να δούμε το βίντεο του Κάση Holidays και μετά εδώ πέρα θα μιλήσουμε για πάρα πολύ αστρολογία με τον Τάσο Κορομπόγκη. Φύγαμε! Και τώρα ήρθε η στιγμή που όλοι και όλες περιμέναμε. Άστρα, ζώδια, όνειρα, Ερμής, Πλούτος. Τα πάντα όλα από τον Τάσο Κορομπόγκη και φυσικά εκπροσωπεί το δικό μου κορίτσι, τη Μέρτα μου, που και σήμερα δεν είναι εδώ, αλλά λείπει για καλό σκοπό. Τι κάνεις, γλυκέ μου Τάσο? Εγώ μου πολύ καλά, ευχαριστώ. Το κορίτσι μας είναι στο Παρίσι αυτή τη στιγμή, στη Γαλλία, γιατί ετοιμάζουμε κάτι πολύ όμορφο που θα συγχωνευτεί με το Μέρτα. Α, πολύ ωραία. Θέλω λοιπόν να μου πεις τα καλά τα νέα και μετά να μου πεις λίγο στο γενικό για όλους τους ζωδιακούς πλανήτες. Για τη νέα πλανήτες. Σελήνη στον υδροχό που έχουμε μπει, που είναι πολύ καλή νέα σελήνη, η ευρωή του υδροχώους και του λέοντες, αλλά θα σου το πω λίγο πιο μετά. Αυτό πιο μετά. Πες μου τα καλά τα νέα. Τα καλά νέα είναι, η ονομασία είναι Πού Λαβενίγ Ματίνα. Το αλλάξαμε επίσημα. Όχι ακριβώς, συγχωνεύεται μαζί με το Μέρτα. Ναι. Και εδώ θα σου διαβάσω ένα μικρό κείμενο που έχουμε ανεβάσει στη σελίδα μας. Καταρχήν να πω συγχαρητήρια στη Ματίνα μου. Νομίζω ότι αυτοί οι κόποι χρόνων ανταμείβονται. Κάποια στιγμή όλοι θα ανταμείφθουμε, μην νομίζετε. Αρκεί να είμαστε καλοί άνθρωποι και να έχουμε μακριά τις τοξικότητες. Και είμαι πολύ πολύ χαρούμενη που μέσα από την εκπομπή μου
οι συγκεκριμένοι συνεργάτες μου, συνεργάτες μου βασικά, γιατί αυτή τη στιγμή που εκπροσωπείτε και εσείς στη Μέρτα, είσαστε κι εσείς κομμάτι δικό μου, έχουν τέτοια ανωδική πορεία. Και το εύχομαι στο κορίτσι μου μόνο ανωδική πορεία σε όλη της τη ζωή, προσωπική και επαγγελματική. Πάμε όμως να μου πεις τι έχεις έτσι να μας πεις για αυτό το νέο βήμα, για αυτό το νέο όνομα, μας τα λέγανε. Περιμέναμε. Ήρθε η ώρα. Πουχ Λαβενίγ Ματίνα είναι η νέα συγχώνευση μαζί με το Μέρτα Μπάι Ματίνα. Δεν αλλάζει κάτι, όπως γίνεται μια συγχώνευση. Όταν η μαγεία της Ελλάδας συναντάει τη γοητεία της Γαλλίας, μαντεία, ενέργεια και ελιξίρια αρώματα φίλτρα ενώνονται σε ένα μοναδικό ταξίδι γνώσεων και πολιτισμών. Ανακαλύψτε τον κόσμο μέσα από τη συνάντηση δύο μεγάλων πολιτισμών και μιας μεγάλης ιστορίας ενέργειας. Λοιπόν, να σου πω κάτι, Τάσο. Ξαναπες το μου μία. Πουχ Λαβενίγ Ματίνα. Πουχ Λαβενίγ. Λαβενίγ. Ματίνα. Μπάι Ματίνα. Μπάι Ματίνα. Ματίνα. Σκέτο. Ματίνα. Πουχ Λαβενίγ Ματίνα. Το νέο τρέιλερ για τη νέα συγχώνευση της Ματίνας μου. Λοιπόν, είμαι τόσο χαρούμενη. Δεν θέλω να αποκαλύψεις άλλα, διότι όσον ούπο και στις επόμενες εκπομπές, ξέρω ότι σιγά σιγά θα μου λέτε τα νέα πλάνα. Να τονίσω όμως για τις κυρίες και τους κυρίους που έχουν έρθει στο χώρο σας, όπως το πες, δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Οι συνεργάτες είναι οι ίδιοι. Τα κοσμήματα, τα ενεργειακά είναι τα ίδια. Τα ραντεβού γίνονται κατά τον ίδιο τρόπο, απλά προσθέτονται μέσα στο χώρο σας, στο Άμαντακα, και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά ακριβώς. Και φυσικά και το Ινστιτούτο Μεταφυσικής Παραψυχολογίας, ο σύλλογός μας, γίνεται πλέον διεθνές στο Παρίσι, στη Γαλλία, στο Παρίσι, στο Λονδίνο και στην Ιταλία πλέον. Είναι γαλλόφωνος. Δηλαδή, Τάσο μου, θα ταξιδεύετε παντού. Ακριβώς. Δηλαδή, θα είστε μισή. Εμένα θα με αφήνετε. Μαζί μας άρεσε. Α, μαζί σας. Μαζί, μαζί και εσένα. Γιατί θα πάω στη Γαλλία. Και ξέρεις τι, και μου το πει η Ματίνα. Μου το είχε πει η Ματίνα, μου λέει: ετοιμάσου μέχρι τέλος Μαρτίου, κάτι γίνεται. Κάπου πας. Πού πάω, βρε Ματίνα, όλο που πάω δεν μου είχε πει ότι μου επιφυλάσσει ταξιδάκι. Το επιφυλάσσει, σε κανένα δεν μας λέει τίποτα. Εννοείται γιατί τα πλάνα αυτά δεν είναι ότι είναι κρυφά, είναι πλάνα σε εξέλιξη. Ναι, μωρέ, εντάξει, και Ματίνα, κοίταξε να δεις, είναι και ένας άνθρωπος πάρα πολύ σταθερός. Όταν δεν έχει να σου πει κάτι, δεν απλά δεν το ανακοινώνει. Έχεις να μας πεις κάτι για το καινούργιο σας βήμα, γιατί θέλω να σε πάω λίγο στα αστρολογικά. Ότι ο σύλλογος μεταφυσικής του Ινστιτούτου Μεταφυσικής και Παραψυχολογίας γίνεται διεθνές πλέον. Ολοκληρώνεται το επίσημα έργο. Επίσημα διεθνές. Ήσασταν και από πριν. Και από πριν. Ήσασταν από ομοσπονδία, να ομοσπονδία. Το τονίσουμε αυτό. Και τώρα πλέον γινόμαστε ένα με Γαλλία, Ιταλία, Λονδίνο και πολλά άλλα πράγματα στο Ινστιτούτο που σιγά σιγά θα αποκαλυφθούν. Όπως και το σεμινάριο που είναι στις αρχές του Μαρτίου στο χώρο μας, του Feng Shui, το μεγάλο σεμινάριο. Που είναι τώρα τέλος, δηλαδή. Τώρα ακριβώς, που είναι και δωρεάν κιόλας. Είναι δωρεάν για όλους τους ανθρώπους που θέλουν να το παρακολουθήσουν και να γνωρίσουν και εμάς και το χώρο μας, που είναι στην Ακαδημία 100 στον 8ο όροφο. Και στη συνέχεια θα αποκαλύψουμε και κάτι ακόμα, το οποίο το κρατάω για έκπληξη. Ωραία. Μη μου τα λες όλα, δεν θέλω. Θέλω, ξέρεις, γιατί το έχω και εγώ αυτό με το μάτι, που λέει και ο Κοκλώνης, έχω μάτι, κάποιος να με ξεματιάζει. Δεν θέλουμε να μπαίνουμε στη διαδικασία μας ξεματιάζουν. Πριν μας ματιάσουν, λοιπόν, άστα πρώτα να γίνονται όπως τα κάνετε όλα και μετά τα ανακοινώνετε. Πάμε, λοιπόν, να μου πεις τι γίνεται με τη νέα σελήνη για αυτό το μήνα. Νέα σελήνη στον υδροχό και στο λέοντα. Ευνοούνται υδροχό και λέοντες, όπως είναι νέα, που είναι πάνω στη νέα σελήνη. Νέα ξεκινήματα, πολύ καλή οικονομική άνοδο. Και πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν γνωρίσει, θα τα δουν μπροστά τους. Με πολύ θετικές εκβάσεις και εξελίξεις. Ωραία, ωραία. Ποια ζώδια ευνοούνται κυρίως το Μάρτιο? Για τη νέα σελήνη ξεκινάμε. Πλησιάζει κοντά στο Μάρτιο. Είναι λέοντες υδροχόοι, κυρίως, που είναι πάνω η νέα σελήνη. Θα πιάσουμε και λίγο τους εγώκερους. Έλα, πιάσ' τους όμως, Τάσο μου. Πιάσουμε και λίγο τους εγώκερους. Πολύ παράπονο οι εγώκεροι, ναι. Όχι, οι εγώκεροι ετοιμάζονται πολλά νέα πράγματα που θα έρθουν ξαφνικά. Άντε, αυτό μου το έχει πει και η Ματίνα. Τώρα για το ταξίδι ξαφνικά. Το είπα έτσι γιατί και καλά, αλλά εγώ το περιμένω αυτό που μου έχει πει η Ματίνα. Η εγώκερη έχει πει θα κάνουμε ένα απότομο άνοιγμα, μια ανωδική πορεία και μέχρι τέλος Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, από ό,τι θυμάμαι μου έχει πει. Ότι μου έρχεται μια πρόταση σε όλους τους εγώκερους στον επαγγελματικό τομέα που έρχεται ευνίδια, δεν την περιμένουμε και πολύ απλά θα έχει και μεγάλη επιτυχία. Και μεγάλη ανέλυξη. Η εγώκερη ειδικά μεγάλη ανέλυξη. Δεν το περιμένουμε.
Άντε, είναι μακάρι. Κάτι ξαφνικό. Μακάρι. Λοιπόν, γλυκέ μου, Τάσο, πού σε βρίσκουμε? Πανεπιστημίου 57 στο Αμάντακα, στο κατάστημα Μέρτα, στο Ινστιτούτο Μεταφυσικής Παραψυχολογίας Ακαδημίας 100 στον 8ο όροφο και στο ίντερνετ Μέρτα by Ματίνα, Μέρτα Πάρα Ματίνα, σε όλα τα social media. Είσαστε ενεργοί, ενεργότατοι και φυσικά όλα τα νέα σχέδια του Μέρτα θα τα βλέπετε μέσα από την εκπομπή εδώ με τη Γογό που προβάλλονται σε όλη την Ελλάδα από όλα τα τηλεοπτικά αλληλδίκτυα που μας καλύπτουν την εκπομπή μας. Γλυκέ μου, Τάσο, σε ευχαριστώ τόσο μα τόσο πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Εμείς τα λέμε την άλλη εβδομαδούλα και φυσικά σε αυτό το σημείο νομίζω ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα γιατί όπως σας υποσχέθηκα η εκπομπή από τώρα και στο εξής μέχρι και το τελείωμα της σεζόν και μας έχει εκπλήξεις και οι εκπλήξεις μόλις ξεκίνησαν. Πάμε σε break και ερχόμαστε. Σπυρό. Τι είναι πάλι? Είμαι σε απόγνωση. Θέλω να πετάξω όλα μου τα έπιπλα, αλλά δεν μπορώ να πάρω καινούρια. Να τα πετάξεις, να τα αλλάξεις. Έχεις κυμολία. Τι κυμολία, Σπύρο? Στο σχολείο είμαστε. Α, καλά. Χρώμα κυμολίας all times της Κοσμοχρώμ. Ειδικό χρώμα τεχνοτροπίας. Χρώμα κυμολίας all times της Κοσμοχρώμ. Πώς δεν το σκέφτηκα? Και εσύ, μην κάθεσαι, έχεις φαντασία. Πάρε χρώμα all times της Κοσμοχρώμ και ξεκίνα! Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρώμ. Επιτέλους εγκαινιάζουμε τη λατρεμένη στήλη όλου του κοινού, όλης της Ελλάδας. Ναι, λοιπόν, ναι. Ο καιρός come back. Ξανά στην εκπομπή μας. Όχι, στην εκπομπή μας ήταν, μάλλον δεν τα έχεις καταλάβει. Ήταν στην εκπομπή μας, την πήραν κάποιοι άλλοι, τα ξαναπήραμε πάλι εμείς. Την δανείσαμε σε κάποιους άλλους. Τη δανείσαμε. Δανείζουμε ιδέες, απλόχερα εμείς. Ό,τι πεις, αγάπη. Τη δανείσαμε και την ξαναεπαναφέραμε από εκεί που ξεκίνησε. Γιατί ο Κερούλης έχει την υπογραφή Αποστόλη Βελόνη. Λες. Ναι. Εγώ λοιπόν, το έχω σφραγίσει αυτό. Εσύ το έχεις σφραγίσει. Εντάξει. Θέλω να πω. Ότι εδώ πέρα θα μαθαίνετε τα μετεωρολογικά. Πώς να βγείτε και πώς να μπείτε, δηλαδή θέλετε να βγείτε με παλτό, να το βγάλετε το παλτό, αλλά δεν θέλετε να φορέσετε παλτό, γιατί
έξω έχει λιγότερο κρύο από αυτό που φαντάζεσαι ότι έχει. Ο Αποστόλης Βελώνης είναι εδώ και το υπογράφει. Λοιπόν, εμείς τα λέμε εδώ για την Αθήνα μας, σίγουρα, και μετά για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, στην Αθήνα να ξεκινήσουμε. Ναι. Ή δεν θα ξεκινήσουμε την Αθήνα. Πες εσύ, Αθήνα, Αθήνα. Καλό, τι έχεις πάθει, έχεις αφιονιστεί λιγάκι με αυτόν τον καιρό. Πες. Σ' αρέσει πολύ αυτό. Λοιπόν, πολύ, Αθήνα! Πολύ. Λατρεμένη κέντρο της πόλης εδώ. Λοιπόν, στην Αθήνα μας θα έχουμε βροχούλες λίγο. Ο καιρός θα κάνει έτσι καμπανεβάζοντα πάνω κάτω, πάνω κάτω. Αλλά δεν πτωούμαστε εμείς, γιατί δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ. Ναι. Έτσι δεν λέει και το τραγούδι, το έτσι άσμα. Έτσι το λέει το άσμα. Λοιπόν, ποιος το λέει αυτό το άσμα? Κρύο, η Λοκομόντο. Ω, είσαι και ενημερωμένο, jukebox. Εγώ δεν θα είμαι, με κόβεις ανενημέρωτο. Ακριβώς. Όχι, είσαι φουλ της ενημέρωσης. Πάμε φουλ. Λοιπόν, λουλούδι λοιπόν, μου, πάμε λοιπόν, λεβέντι μου. Πάμε. Να μου πεις, σε παρακαλώ λεβέντι πολύ. Λεβέντι μου τσολιά θέλω να μου λες. Λεβέντι μου τσολιά μου, έτσι, μπαλαρίνα λεβέντι μου. Τι είμαι από όλα αυτά που είπες, ένα πολύ μίξερ. Λοιπόν. Σου ταιριάζουν όμως όλα, ρε παιδί μου. Έχεις αυτή την αρχοντιά του τσολιά. Έχεις αυτή την κίνηση της μπαλαρίνας και ταυτόχρονα σε λες και λίγο της ρυθμικής γυμναστικής, διότι είσαι ταγόρι λάστιχο. Εγώ? Ταγόρι δαβέλα. Εγώ? Ταγόρι ατσαλάκωτο. Ταγόρι. Δεν την έχω πληρώσει. Ομπρέλα. Τι ομπρέλα. Δεν την έχω πληρώσει, μόνη της τα λέει. Λοιπόν, πάμε. Βροχούλες έχουμε μαζί μας τα διάβροχα. Τι ομπρελίτσες μας, γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά εκεί που έχει λίγο τον ήλιο με τα δόντια, μπορεί τσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουν, αρχίζει η βροχή. Ναι. Και μπορεί να ρίξει το λίγο, να ρίξει και κάποιος λίγο χιονόνερο, mm-hmm. Γιατί ακόμα είμαστε, δεν έχει φύγει ο χειμώνας για να μπει η άνοιξη. Ναι, όχι. Γιατί ναι. Όταν μπει η άνοιξη θα είναι, θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη. Θα ναι. Αλλά τώρα είμαστε χειμώνα, τι, χειμώνα ακόμα. Λοιπόν. Αυτά και εσύ είμαι να... λοιπόν, ξεκινήσει. Γιατί δεν σε αρέσει το λοιπόν. Όχι, το θυμάμαι, είναι πολύ χαρακτηριστικό το σου, λοιπόν. Ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Λοιπόν. Να πούμε ότι σήμερα ο μήνας λοιπόν και η πρώτη έτσι εβδομάδα του μήνα που. Οι πρώτες μέρες τέλος πάντων. Ναι. Θα μας βρουν με καλοσύνη, αυτό μας ενδιαφέρει. Ακριβώς, με καλοσύνη, αλλά θα έχει λίγο το τσούξιμό του. Θα τον έχει. Θα τσούζει λίγο. Θα τον έχει. Γιατί σούζει. Και άλλο τσούζει. Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό αλληλοσυμπληρωνόμαστε εμείς, παιδί μου. Για πάμε, λέω σε παρακαλώ θα... πολύ. Τελείωσε για την Αθήνα. Εγώ δεν τελειώνω ποτέ, αγάπη μου. Α, είμαι ατελείωτος. Είσαι ο ατελείωτος, λοιπόν. Να τα ακούνε μερικές μέρες. Ατελείωτε, ατελείωτε. Ναι. Είσαι ο απόλυτος, λοιπόν. Ο απόλυτος. Καλά, για να το λες εσύ είμαι. Λοιπόν, παρακάτω, θες να πάμε και γενικά κάπου. Ναι, λοιπόν, θέλω να μου πεις για τη Στερεά, για τη Βόρεια, για τα νησάκια. Τι γίνεται. Στα νησάκια θα έχουμε πολλά μποφοράκια. Mm-hmm. Δηλαδή, φουτσουφουτσουφουτσου. Θα φυσάει ο άνεμος, ο δούριος άνεμος. Άνεμος μπαίνει, άνεμος βγαίνει. Ναι, ναι. Τα μποφόρια τα άξιζαν λίγα φουσκωμένα πολλά. Ναι. Λοιπόν, στην κεντρική. Πού θα σου πω, στην κεντρική Ελλάδα ή στη δυτική? Στην κεντρική, στην κεντρική. Στην κεντρική Γιατί Ελλάδα. Γιατί σαν κεντρική θέλω να ακούω μόνο τα κεντρικά, ναι. Στην κεντρική Ελλάδα, εντάξει. Καλά, θα είναι καιρός. Θα έχουμε λίγες συννεφιές με παροδικές βροχές και λίγες χιονοπτώσεις. Ωραία. Θα έχουμε πάνω. Και... Αυτά. Ντυθείτε καλά, πάτε τα διάβροχά σας, τις γαλότζες σας. Ναι, ναι, ναι. Βάλτε και την και γαλότζα. Και φοδιαστείτε όπως πρέπει σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί οι βροχές καταέρχονται. Λοιπόν, καταέρχονται. Τώρα... Καταέρχονται, έτσι, καταφτάνουν. Ναι. Λοιπόν, ναι. Πού θέλω να σας πάω εγώ τώρα όμως αυτή τη στιγμή. Θέλω να πάω να σας επικοινωνήσω την εταιρεία Diamex. Μιλάμε για μία εταιρεία για την περιποίηση των κατοικιδίων μας. Είτε έχετε σκυλάκι, είτε έχετε γατάκι και τα πάτε σε απόλυτα γκρουμεράδικα, αυτά που εμπιστεύεστε, θέλω να δείτε απ' έξω να έχουν το λογότυπο Diamex. Και επειδή ο Αποστόλης Βελώνης φημίζεται ότι είναι ένας άριστος και επαγγελματίας στον τομέα του grooming και έχει χρησιμοποιήσει αυτά τα προϊόντα, θέλω να μου πει τι κρατάει αυτή τη στιγμή στο χέρι του. Κρατάω αυτή την καταπληκτική μάσκα, την coconut. Coconut ξέρεις τι είναι, καρύδα. Ναι, ναι, καρύδα. Είναι 3-1, ξεκομπιαστική, λάμψη και ενυδάτωση. Φοβερή, φοβερή, φοβερή. Δεν είναι καθόλου λιπαρή για τα ζωάκια μας, δηλαδή θα πέσει το τριγωμά του. Θα είναι fluffy και πάρα πολύ ωραίο με τα ξένιο. Είναι και εκθεσιακή σειρά, αλλά και για τα πέτσι σκυλάκια που έχουμε στο σπίτι και τις γατούλες. Όλα και να πούμε είναι υποαλλεργικά. Όλα υποαλλεργικά. Έχουν μεγάλη σειρά σε κολόνιες, σε όχι σαμπουάν. Κολόνιες, σε σπρέι. Όχι. Σε σπρέι, αυτό εννοώ. Σε σπρέι έχουμε, σαμπουάν εντατικά. Κάποια σπρέι τα οποία είναι για τους γκρούμερ, μπορεί και για να γκρουμάνουν πιο εύκολα τα ζώα τους και να στρώνουν το τρίχωμα.
τα φιλιά μας πολλά στην Εύη, τη φίλη μας που είναι καταπληκτική γκρούμερ και φίλη μου προσωπική. Πολύ συναδελφό σου και γι' αυτό με αυτή την αγάπη, εφόσον η ίδια έχει αυτή την ιδιότητα της ως γκρούμερ. Και να την ευχαριστώ πάρα πολύ που ήθελε να της προμοτάρω εγώ τα προϊόντα μέσω της εκπομπής εδώ με τη Γογό. Ευχαριστούμε γιατί πάρα πολύ. Γιατί σε εμπιστεύεται εξίσου σαν αξιόλογο συνάδελφο. Δείτε λοιπόν αυτή την επωνυμία στα γκρουμεράδικα που πάτε τα ζωάκια σας για την επιρρυπήση και πιστέψτε με, θα γίνει πιο καλή από ό,τι ήταν πριν. Η τρίχα, τα ματάκια, τα πατουσάκια, τα πάντα. Πάμε να δούμε το ανάλογο βίντεο και μετά εδώ θα το Χριστινάκι μου να εγκαινιάσει την καινούργια στήλη. Μάντεψε τι έγινε. Φύγαμε. Όπα, όπα, τώρα τι έχει να γίνει, γλυκιά μου Χριστίνα Μαρκοπούλου, με τα κουφετή σου. Τι μου έχεις φέρει, νέα στήλη, νέο αίμα. Ναι, εγώ μου σου έχω φέρει καινούργια στήλη. Γιατί βαρέθηκες να λες τα υπόλοιπα και είπες να ανανεωθείς και εσύ. Να ανανεωθούμε, να αλλάξουμε μπράβο, λιγάκι. Μπράβο, Χριστίνα έτσι είναι ωραία. Ναι, Χριστίνα μου, θα πω εγώ τώρα. Ναι, ψηφίζουμε ναι. Γιατί στα ναι της Χριστίνας Μαρκοπούλου δεν αντιστάθηκε κανείς. Γλυκιά μου, Χριστίνα, θέλω να μου πεις. Ναι, εγώ μου. Τι είναι αυτό δηλαδή που πρέπει να κάνω εγώ μέσα από τη στήλη. Μάντεψε, τι έγινε. Θα μαντέψεις ναι σε αυτές τις φωτογραφίες που θα σου πω. Αν τα κορίτσια μας έχουν ντυθεί ίδια, ναι, εάν έχουν βρεθεί στον ίδιο χώρο, ναι, ή αν φοράνε το ίδιο make-up, το ίδιο στυλ και γενικά αυτό θέλω να μαντέψεις. Καταρχήν για ποιες μιλάμε, πάμε να μου ξεκινήσεις. Μιλάμε για την Ελένη Τσολάκη. Ωραία, μία. Την Κατερίνα Καινούριο και τη Μελίτα. Τη Μελιτά. Ωραία. Μελιτά. Ωραία. Ξέρω τι έχει γίνει εδώ. Το παρακολούθησα, με ξέρεις. Για να δω εγώ. Γιατί τις ακολουθώ όλες στο Instagram. Τις ακολουθώ στο Instagram. Οπότε, ούτε βρεθήκαν στον ίδιο χώρο. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Ούτε το ίδιο make-up χρησιμοποιούν. Όχι, μπράβο, όχι, όχι. Όμως φορέσανε και οι τρεις την ίδια μέρα στις τηλεοπτικές τους εκπομπές το περιβόητο φόρεμα με τα χιλάκια. Μπράβο, εγώ μου το βρήκε. Το βρήκε, το βρήκε, το βρήκε, ναι. Κοίτα τώρα να δει. Εγώ τώρα κάθομαι και αναρωτιέμαι. Οι συγκεκριμένε έχουν την ίδια στυλίστρια, ήταν τυχαίο, ήταν πρόμο για να γίνει. Τώρα θα μαντέψει εσύ. Ήταν πρόμο για να γίνει θέμα συζήτηση. Τι ήταν από όλα, πιστεύει. Λοιπόν, εγώ μου πιστεύω ότι ήταν τυχαίο. Ήταν τυχαίο. Και εγώ αυτό πιστεύω. Η αλήθεια είναι, επειδή εκείνη τη μέρα έτυχε και έβλεπα τα story τους, έλεγα δεν μπορεί. Έβλεπα λοιπόν τα story των κοριτσιών, που ξέρεις, πριν μπούμε στο πλατό, που είμαστε στο καμαρίνι, όλες βάζουμε όλο το backstage. Έτσι. Σχεδόν σωστό όλο το backstage. Δηλαδή ναι, τις ετοιμασίες, τα make-up που μας ετοιμάζουν, τα hairstyling και το καθεξής. Και όταν το έβλεπα, λέω αποκλείεται, δεν μπορεί να συμβαίνει, δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Έτσι, γογό μου, ακριβώς. Είναι πολύ άβολο, πιστεύω. Είναι άβολο όταν το είδαν μετά, γιατί πριν δεν το είχαν δει. Ναι, εντάξει. Εκτός αν η μία παρακολουθεί, αλλά είναι πάνω κάτω ίδιες ώρες. Η Τσολάκη τουλάχιστον με την Κατερίνα Καινούριου είναι στην ίδια πρωινή ζώνη. Δεν νομίζω εγώ. Και η Μελιτά είναι στην ίδια πρωινή ζώνη. Ναι, ναι, όχι, τους ήρθε. Ο ουρανός φοντίζει. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε ότι εγκαινιάσαμε και μέχρι και το τέλος της σεζόν το μάντεψε τι έγινε. Λοιπόν, θέλω να πεις εδώ στον κόσμο τι θα μαντεύουμε εδώ και τι θα γίνεται στη νέα στήλη. Θα μου στέλνουν οι φίλες και οι φίλοι μας ναι, ναι, φωτογραφίες που θέλουν να μαντέψεις εσύ αυτή τη φορά. Α, εγώ θα μαντέψω. Δηλαδή, θα παιχνίδια μαντεύεις μου κάνεις, είσαι παιχνιδιάρα. Ναι, εγώ μου, ναι, είμαι. Είσαι παιχνιδιάρα, ναι. Και εμείς μετά θα προσπαθούμε να βάλουμε σωστά τις φωτογραφίες μας για να μαντέψουμε τι γίνεται. Όχι, εγώ να μαντέψω. Εσύ θα μαντέψεις. Εγώ θα μαντέψω, λοιπόν. Θα τα φτιάχνω εγώ έτσι όπως πρέπει για να σε δυσκολεύω εγώ μου. Α. Όπως με έχεις δυσκολέψει και εσύ λιγάκι στο παρελθόν. Εγώ σε δυσκολεύω. Πικτούλα. Εγώ, Χριστίνα Μαρκοπούλου, σε δυσκολεύω. Ναι, πάντα με καλό τρόπο το λέω εγώ μου. Εννοώ ότι δεν με αφήνεις έτσι να βαριέμαι. Με τη γογό ποτέ δεν πρόκειται να βαριέσαι, Χριστίνα Μαρκοπούλου. Ναι. Λοιπόν, και κάπως έτσι, Χριστίνα, θα αποχαιρετήσουμε μαζί τον κόσμο. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που μείνατε κι εσείς σήμερα στη συντροφιά μας, συντονισμένοι. Ανανεώνουμε όμως την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα, στο ίδιο κανάλι. Μέχρι τότε, πολλά, πολλά, πολλά γλυκά φιλάκια. Σας λατρεύουμε πολύ. Γεια σας!